Αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Λοιπόν, είμαστε από τους πρώτους που βγήκαμε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν ο Πρωθυπουργός έκανε το διάγγελμα για τα F-35 και την εφορία αυτή για την εντελώς δωρεάν αμερικανική βοήθεια, και τα είχαμε αποδομήσει. Η Ελλάδα τίθεται και επισήμως στην τροχιά απόκτησης έως και 40 μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς F-35. Ταυτόχρονα όμως αποκτά και εντελώς δωρεάν ένα πολύ μεγάλο πακέτο εξοπλισμών. Καταρχάς είχαμε πει ότι δεν βγαίνει άσκηση. Με 9 δισεκατομμύρια δεν είναι δυνατόν. 40 δις θα έφτανε αυτή η αγορά. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός μετά από 2-3 μέρες και λέει δεν θα πάρουμε 40, θα πάρουμε 20 στην αρχή και θα δούμε, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική τιμή τους. Είπαμε εμείς ότι όχι κύριε Πρωθυπουργέ, όχι Κυριάκο μου, δεν είναι εντελώς δωρεάν η βοήθεια όπως σου είπαν να πεις στο διάγγελμά σου. Είναι μια βοήθεια που έχει πολλές παγίδες. Πρώτον, είναι σαπάκια. Τις φρεγάτες που μας δίνουν οι Αμερικανοί, το αμερικανικό ναυτικό τις αποσύρει. Θα τις πάρει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και θα ρίξεις και χρήματα από πάνω για να τις φτιάξεις, για να τις έχεις μόνο 5 χρόνια. Του είπαμε του Πρωθυπουργού από την πρώτη στιγμή ότι αυτά τα ΣΕ 130 που μας δίνουν είναι σαπάκια και βρίσκονται κάπου σε ένα νεκροταφείο αεροσκαφών στη Νεβάδα, και πήγαν οι Έλληνες αεροπόροι και τα είδαν και εκτίμησαν ότι δεν πρέπει να τα πάρουμε. Και βγαίνει χτες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας, και λέει δεν θα μας φορτώσουν τα παλιοσίδερά τους. Ό,τι μας δίδεται, τα ελέγχει αεροπορία. Δεν είμαστε οι αφελείς που θα μας φορτώσει κάποιος τα παλιοσίδερά του. Ούτε είμαστε έτοιμοι να λύσουμε προβλήματα αποθήκευσης ξένων δυνάμεων. Ό,τι μας είναι χρήσιμο το παίρνουμε, ό,τι μας είναι άχρηστο το απορρίπτουμε. Λοιπόν, και τις φρεγάτες και τα σε 130 που μας δίνουν μέχρι τώρα οι Αμερικανοί, τα έχουμε απορρίψει. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια.